Σήμερα, λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας. Γιατί προχωρούμε στην παρουσίαση αυτού του νομοσχεδίου και στην πρωτοβουλία να αλλάξουμε σημαντικά το εργατικό δίκαιο της χώρας εξυγχρονίζοντάς το. Διότι πρώτα απ' όλα είναι απαρχαιωμένη η εργασιακή νομοθεσία. Είναι 40 ετών. Ο βασικός της πυρήνας πηγαίνει πίσω στο 1982. Υπάρχει μια έλλειψη προσαρμογής στις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι ενδεικτικό, το 1982 δεν υπήρχε ούτε ως όνειρο το ίντερνετ και πολύ περισσότερο η τηλεργασία. Παράλληλα, είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει μαύρη, υποδηλωμένη εργασία, απλήρωτες υπερορίες, σε πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευση των εργαζομένων, οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ συχνές και στα μέσα ενημέρωσης, στέρηση πόρων λόγω αυτού του λόγου από το ασφαλιστικό σύστημα και το προϋπολογισμό και φυσικά αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Διότι αυτοί που είναι πονηρούλιδες εντός ή εκτός εισαγωγικών και δεν εφαρμόζουν τον νόμο αποκτούν ένα αθέμητο πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους οι οποίοι εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, το θέμα ήρθε δυστυχώς και το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα στην Ελλάδα. Έχουμε φαινόμενα βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης στον εργασιακό χώρο. Παράλληλα, έχουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία συζητούνται κατά καιρού στο δημόσιο βίο για το συνδικαλισμό και τις απεργίες. Πιστεύουμε πως υπάρχει σε σημαντικό βαθμό έλλειψη διαφάνειας στο συνδικαλιστικό κίνημα, στις διαδικασίες ανάδειξης των συλλογικών οργάνων και λήψης αποφάσεων για κινητοποιήσεις. Είναι γνωστό επίσης ότι έχουμε άσκηση βίας ενίοτε και φυσικά καταλήψεις κατά τη διάρκεια των απεργιών. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στην εργασία ορισμένων εργαζομένων, που είναι εξίσου σεβαστό κατά το Σύνταγμα με το δικαίωμα στην απεργία. Έχουμε ιδιαίτερα από απεργίες ορισμένες φορές στην κοινή ωφέλεια σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία με παράλυση της οικονομίας και ενδεχομένως και επιπτώσεις και στη δημόσια υγεία. Και επίσης έχουμε διάφορα προνόμια συνδικαλιστικών στελεχών τα οποία έχουν τύχει αρνητικής κριτικής, πηγαίνουν πίσω στη δεκαετία του 80 και έχουν τύχει αρνητικής κριτικής από μεγάλα τμήματα της κοινής γνώμης.